πάντα ένα δάση και μέσα είχε μία υπέροχη ζωγραφιά που έδειχνε ένα βό, ένα καταπίνι, ένα αγρί. Το βιβλίο έλεγε ότι οι βόες καταπίνουν τη βία του σαμάσου και ύστερα κοιμούνται για να τη χωνέψουν. Στις 10 και 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η θεατρική παράσταση «Μικρός πρίγκιπας» του Γάλλου συγγραφέα και πιλότου Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί από το εφηβικό και παιδικό τμήμα του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘ Κομωτινής. Ένα καπέλο. Το σχέδιο μου έδινε ένα βόα που είχε καταπιεί έναν ελέφαντα. Όταν το εξήγησα στους μεγάλους, μου είπαν να σταματήσω τα σχέδια με βόες και να ασχοληθώ με την αριθμητική, την γραμματική και την ιστορία. Έτσι, εγκατέλειψα μια υπέροχη ταξιδρομία ζωγράφου και έμαθα τελικά να οδηγώ αεροπλάνο. Έγινα πιλότος. Πέταξα σχεδόν πάνω από όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η γεωγραφία μου χρησιμεύσε πολύ. Μπορούσα εύκολα να διακρίνω την Κίνα από την Αριζόνα. Είναι σημαντικό. Δεν ξέρω να ζωγραφίζω, σου λέω. Έχω να ζωγραφίσω από τότε που ήμουν 6. Όχι, όχι, δεν θέλω έναν ελέφαντα μέσα σε ένα βόα. Μας είναι επικίνδυνος και ο ελέφαντας πολύ μεγάλος για το μέρος μου. Θέλω ένα χανί. Χανί ζωγραφισέ μου. Καλά. Νομίζω πως το βλέπεις και μόνος σου. Αυτό που ζωγράφισες δεν είναι χανί. Είναι κρυάρι. Έχει κέρατα. Εντάξει λοιπόν. Όχι, όχι. Αυτό που ζωγράφισες είναι πολύ γέρικο. Θέλω να πω να ζήσει πολλά χρόνια. Ξέρεις, δεν έχω και πολύ χρόνο. Πρέπει να επισκευάσω το μηχανικό αεροπλάνο. Αυτό είναι ένα κασόνι. Το άρμι που θέλεις είναι μέσα. Αυτό ακριβώς ήθελα! Λες να χρειάζεται πολύ χορτάρι το άρμι. Γιατί? Γιατί ο τόπος μου είναι πολύ μικρός. Θα του φτάσει σίγουρα. Σου έδωσα ένα μικροσκοπικό αρνάκι. Δεν είναι ένα και το τόσο μικροσκοπικό. Για δες το, αποκοιμήθηκε. Μπορεί να πάει οπουδήποτε. Ίσια μπροστά. Στον τόπο μου ίσια μπροστά δεν πας και πολύ μακριά.